Πάμε γρήγορα στην υπόθεση του Κολονού, γιατί είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, αλλά και οι απειλές. Πολλές είναι οι απειλές, οι οποίες δεχόμαστε εμείς ως δημοσιογράφοι για τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας και τα οποία έχουμε δημοσιοποιήσει. Δυστυχώς, το τι συμβαίνει τις ώρες που μιλάμε δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αυτοί που κρύβονται πίσω εν τέλει φαίνεται να είναι πολύ ισχυροί. Αυτοί που κρύβονται πίσω από αυτή την υπόθεση φαίνεται να έχουν πολύ δύναμη. Αυτό φαίνεται και όλα τα γεγονότα και τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για το πόσο ισχυροί είναι στην ελληνική κοινωνία τα τέρατα, οι παιδεραστές, τα σκουλίκια αυτά, τα οποία αυτή τη στιγμή προσπαθούν να καλύψουν με οποιοδήποτε μέσο τις αποκαλύψεις που έχονται καθημερινά στο φως. Τα πράγματα είναι πολύ περίεργα. Τα πράγματα είναι πολύ ύποπτα. Μην εκπλαγείτε για όσα δείτε και ακούσετε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Να καλησπέρισω τον Πάνο Τζίφα. Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα, Φίλιππε. Και είναι όντως καταιγιστικές και οι πληροφορίες και το όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά. Και θα πούμε πολλά σήμερα. Θα πούμε πάρα πολλά για το ρόλο του κυρίου Μίχου και για το πού βρίσκεται και το κάτω από ποιες συνθήκες, με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει την υπόθεση πλέον ο 53χρονος παιδεραστής και βιαστής. Εγώ θα πω το εξής. Δεχόμαστε απειλές και εμείς. Ναι, δεχόμαστε. Καλησπέρα, Χαρά Λεμονή από το δήμαρχε.gr. Καλησπέριζουμε το στιγμιφόρα.gr την καλή συνάδελφο τη Σαββα Τηλούρου. Δεχόμαστε απειλές και εμείς. Εντονότατες απειλές για να σταματήσουμε να βγάζουμε τις αποκαλύψεις για τους διάσημους ανώμαλους που στηρίζουν και υποστηρίζουν το συγκεκριμένο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη πάντως ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες που περιγράφεις, εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα βγάλουν μία άκρη. Το θέμα και θα βγάλουν είναι... μία άκρη χωρίς να υπάρχουν ούτε. Το θέμα υπόνοιες... εδώ είναι, εδώ πάνω Τζίφα, είναι οι απειλές που δεχόμαστε εμείς εδώ. Αυτό λέω, επώνυες απειλών δεχόμαστε πήγα να πω. Δεχόμαστε συγκεκριμένες απειλές που αφορά και εμάς τους ίδιους, την εκπομπή μας. Δεχόμαστε απειλές. Αλλά είναι άνανδροι και φαίνεται οι ανώμαλοι αυτοί, γιατί δεν έχουν το στέλνος να βγουν με το ονοματεπώνυμό τους. Ξέρουμε όμως, γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι συγκεκριμένες απειλές και ποιος είναι ο σκοπός τους. Ήμασταν η πρώτη εκπομπή εδώ που μίλησε για τους διάσημους Έλληνες που δεν πάει το μυαλό μας, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Εδώ στην εκπομπή μας μιλήσαμε για ανθρώπους οι οποίοι έκαναν τις πλάτες στο συγκεκριμένο τομάρι και στους ομοίους του. Ή ενδέχεται να είναι και συνυπεύθυνοι για τα όσα συνέβαιναν στο 12χρονο και όχι μόνο. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ό,τι και να μας συμβεί, εμείς θα συνεχίσουμε να ακουγόμαστε και να ακούγεται τη φωνή μας. Θα παλέψουμε οποιοδήποτε μέσο. Αυτά τα σκουλίκια της κοινωνίας θα πρέπει να σταματήσουν επιτέλους να δρουν. Θα πρέπει η κοινωνία να τους στείλουν εκεί που τους αρμόζει, εκεί που τους αξίζει. Ο δικηγόρος της μητέρας, ο κύριος Λίτρας, συνεχίζει να λέει ότι εμπλέκονται πρόσωπα που κάποιοι θέλουν να τα προστατεύσουν. Και όχι μόνο αυτό. Για να μπορέσουν λοιπόν να προστατεύσουν τα πρόσωπα αυτά, προσπαθούν να βγάλουν από τη μέση τις φωνές που βγάζουν τις αποκαλύψεις. Όπως έχουμε δεχτεί εμείς απειλές, μιλούσαμε με κάποιους συναδέλφους από άλλα μέσα ενημέρωσης, συγκεκριμένοι που κάνουν αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, οι οποίοι και εκείνοι έχουν δεχτεί τις ίδιες απειλές με εμάς.
Όποιος προσπαθεί να μιλήσει, στοχοποιείται. Αυτό είναι το κατάβγασμα της όλης υπόθεσης. Όποιος τολμήσει να πει το παραμικρό πέραν του 53χρονου, τίθεται υπό άσχημες συνθήκες, δεν θέλω να πω περισσότερο. Κινδυνεύουμε. Εγώ ας πω το εξής, το περίεργο. Εδώ και 5 μέρες το κινητό μου ανάβει αυτόματα η κάμερα και το μικρόφωνο του κινητού και δίνει σήμα. Εδώ και 5 μέρες μου συμβαίνει αυτό. Περίεργο. Το αφήνω στην άκρη. Παράλληλα, δεχόμαστε τη μία απειλή μετά την άλλη. Για να σταματήσουμε να αναφερόμαστε στα πρόσωπα που θέλουν να προστατεύσουν το συγκεκριμένο. Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα? Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα? Μέχρι πού θα φτάσουν αυτά τα πρόσωπα για να σταματήσουν οι φωνές των αποκαλύψεων? Μέχρι πού θα φτάσουν? Γιατί ξαναλέμε, βρωμάει πολύ πολύ η συγκεκριμένη υπόθεση. Και οι αποκαλύψεις είναι συνεχείς, Φίλιππε. Δηλαδή και να θέλουμε να σταματήσουμε εμείς την όποια έρευνα... Δεν πρόκειται να τη σταματήσουμε, κύριε Τζίφα. Στο θάνατο νεκροί να είμαστε και τον άλλο κόσμο θα συνεχίζουμε να φωνάζουμε. Αυτό πήγα να πω. Είναι τόσο Δεν θα μας θυμώσουν όσο και να προσπαθήσουν για να σταματήσουν αυτές οι αποκαλύψεις. Οι οποίες έρχονται ραγδαία. Ξαναλέμε και άλλα μέσα ενημέρωσης που έχουμε μιλήσει με συναδέλφους που κάνουν το αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Θέλουν να τους φημώσουν. Να μην ακούγεται η αλήθεια. Εδώ λοιπόν πραγματικά μας δημιουργεί ανατριχύλα. Ανατριχύλα για το μέχρι που φτάνει όλο αυτό το κύκλωμα για να προστατεύσει τους εντός εισαγωγικών κυρίους. Ποιους κυρίους, τα τέρατα τους εντός εισαγωγικών κυρίους της ελληνικής κοινωνίας.